Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο στην Γουατεμάλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί αγγίζουν τους 99, ενώ άλλοι 192 πολίτες ακόμη είναι άγνωστο τι απέγιναν. Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν τους αγνοούμενους γύρω από το ηφαίστειο, του οποίου η δραστηριότητα συνεχίζεται. Προσωρινή εκεχηρία με τους Ταλιμπάν με την ευκαιρία της γιορτής που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού, ανακοίνωσε ο Αφγανός πρόεδρος Άσραφ Γάνι. Όπως σημειώνει σε μήνυμά του στο Twitter, η εκεχηρία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 27η ημέρα του Ραμαζανιού και θα συνεχιστεί ως την 5η ημέρα της γιορτής, δηλαδή από 12 έως 19 Ιουνίου. Ο Γάνι ζήτησε από τις δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν να σταματήσουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον των Ταλιμπάν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού κράτους και άλλων ομάδων ανταρτών θα συνεχιστούν. Ανεβάζει τους τόνους ο επικεφαλής του State Department, Mike Pompeo, γράφοντας το λογαριασμό του στο Twitter ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν τα δημοσιεύματα ότι το Ιράν σχεδιάζει να αυξήσει τις δυνατότητές του όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου. Και σημειώνει ότι δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αναπτύξει ένα πυρηνικό όπλο, καθώς γνωρίζει πόσο αποφασισμένοι είμαστε.